Στέκλα μου, καλό απόγευμα. Είναι στην παρέα μας. Χαίρετε. Καλώς την Μούντι, σε βλέπουμε. Σ' ακούμε. Καλώς την. Ρε παιδί μου, κάθε φορά βγαίνεις ακόμα πιο όμορφη. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξανδρή. Είναι ο αέρας της Κρήτης, μάλλον. Είναι όντως. Είσαι καλά. Πώς είστε, ρε. Μοιάζει και η ατμόσφαιρα, έχω διακόσμηση, ωραία. Εσύ στόλισες. Όχι. Όχι. Θα στολίσεις. Δεν στολίζω. Στόλιζα μόνο όταν είχα τα παιδιά μικρά. Ναι. Είναι πολύ ωραία στολισμένη η πόλη και γενικά εντάξει. Δεν είμαι και πολύ φαν του να στολίζω εγώ, αλλά απολαμβάνω τα στολίσματα των άλλων. Είσαι όμως φαν των γιορτών. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Οι γιορτές είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, εφόσον είναι και το θέμα μας σήμερα. Και να φάμε. Κοίταξε, αν δεν τρώσει τον υπόλοιπο χρόνο. Κοίτα, το φάει παίζει ρόλο σε μια σωστή επικοινωνία, γιατί πρέπει να είσαι και χορτάτος για να επικοινωνήσεις σωστά. Και εννοείται και στη χώρα μας. Η ώρα του φαγητού είναι μια εξαιρετική ώρα για επικοινωνία. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Είναι συνδεδεμένο το φαγητό με την επικοινωνία, με τις γιορτές, με το να ερχόμαστε πιο κοντά ένας με το άλλο. Έχει να κάνει και πάντα φαγητό, σίγουρα. Η ποτό, η καφέ, η γλυκά. Σίγουρα. Ο καφές, το ποτό, το φαγητό γενικότερα είναι και ένας τρόπος επικοινωνίας. Να βρεθούμε κάπου να επικοινωνήσουμε. Μια αφορμή. Μια αφορμή επικοινωνίας, ναι, ίσως. Μια αφορμή. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε αυτό το μαγικό εργαλείο της επικοινωνίας, το οποίο είναι λυσάρι για πάρα πολλά προβλήματα σχέσεων, γενικότερα σχέσεων, αλλά και δι' των ερωτικών σχέσεων. Μάλιστα. Προβλήματα γάμου, προβλήματα ερωτικών σχέσεων. Πάρα πολλά από αυτά, η πλειονότητα αυτών των προβλημάτων, δεν θα δημιουργούνταν και θα επιλύονταν προτού καταλήξουν στο γραφείο του ψυχολόγου, αν οι άνθρωποι κατήχαν την τέχνη της επικοινωνίας. Τι σημαίνει επικοινωνία? Επικοινωνία σημαίνει καταφέρνω να σου μεταδώσω τι έχω μέσα μου από σκέψεις, από συναισθήματα και από καταστάσεις, τι κατάσταση ψυχική έχω μέσα μου. Έχω όμως και την υπομονή να σταματήσω να μιλάω, να σε ακούσω και να προσπαθήσω να καταλάβω τι έχεις εσύ μέσα σου. Η επικοινωνία δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επιχειρούν και προσπαθούν να ανοίξουν ένα παράθυρο στη ψυχή τους και ένα παράθυρο στον εσωτερικό τους κόσμο, στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνούν. Ναι. Δεν διδασκόμαστε την επικοινωνία μεγαλώνοντας, δυστυχώς. Η σύγχρονη κοινωνικοποίηση και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο να υπακούν τα παιδιά σε κοινωνικούς κανόνες, στο να είναι φρόνημα, στο να είναι ήσυχα, στο να μην κάνουν πολλές ερωτήσεις, στο να μην λένε περιττές πληροφορίες. Είναι εστιασμένο το μεγάλωμα των παιδιών στο να τα κάνει καλά στρατιωτάκια, καλά ρομποτάκια που να ταιριάξουν μέσα στην κοινωνική μηχανή, μέσα στη μηχανή που κινεί την κοινωνία. Δεν μας μαθαίνουν οι γονείς μας, αλλά ό,τι και στο σχολείο εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι φυσικά να τους πάρει όλους το ποτάμι, δεν μας μαθαίνουν πώς να επικοινωνούμε. Η επικοινωνία μπορεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα, όπως είπα και προηγουμένως, και να είναι σημαντικό όπλο στην πρόληψη για τη δημιουργία προβλημάτων και παρεξηγήσεων κυρίως μεταξύ των ανθρώπων. Επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια. Ναι, Σοφή μου. Άρα η επικοινωνία χτίζεται από πολύ μικρή ηλικία, Θέκλα μου, έτσι? Ναι, είναι μια δεξιότητα, την οποία πρέπει να τη διδάξει κάποιος σε ένα παιδί που μεγαλώνει. Με ποιους τρόπους? Η πρώτη μέθοδο της δασκαλίας είναι η μίμηση. Τα παιδιά μιμούνται αυτό που παρατηρούν. Αν οι γονείς είναι επικοινωνιακοί ανάμεταξύ τους και με τα παιδιά τους, τα παιδιά μαθαίνουν αβίαστα να επικοινωνούν. Οι περισσότεροι γονείς όμως είναι αγχωμένοι με τις ευθύνες τους, με τις υποχρεώσεις τους, έχουν έγνοια να προλάβουν να κάνουν και οι ίδιοι και τα παιδιά τους αυτά που πρέπει να κάνουν και δίνουν μικρή έμφαση στην επικοινωνία. Και μεταξύ τους τα περισσότερα ζευγάρια δεν είναι και τόσο επικοινωνιακά. Δεν μιλάνε πολλοί άνθρωποι και η κουλτούρα μας είναι τέτοια, η ελληνοκυπριακή κουλτούρα είναι τέτοια, η οποία δεν προάγει την ειλικρινή και έντιμη επικοινωνία. Δίνουμε συμβουλές ο ένας τον άλλο, μην μιλάς πολύ, μην εκτίθεσαι, μην ανακατεύεις τα νερά,
Λέει, όποιος ανακατεύει τα πίτουρα θα το φάνω οι κότες. Είναι μια κυπριακή παροιμία που θέλει να πει μη μιλάς πολύ γιατί θα γίνει ζήτημα και θα βρεις τον πελά σου. Και γενικότερα δεν προάγεται στην κοινωνία μας το πρότυπο ενός ανθρώπου ο οποίος έχει το θάρρος, έχει τα κότσια να πει τη γνώμη του, να εκφράσει αυτό που νιώθει, να οριοθετήσει διαμέσου της επικοινωνίας τον απέναντί του και γενικότερα να δηλώσει ποιος είναι. Οι περισσότεροι κυκλοφορούμε κρύβοντας ποιοι πραγματικά είμαστε. Και από τον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές. Και επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια ως ψυχολόγος, 24 χρόνια τουλάχιστον, έχω συναντήσει πολλά ζευγάρια και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται, προβληματίζονται, βασανίζονται, έχουν ένα βουβό πόνο μέσα τους για πράγματα για τα οποία εάν μιλούσαν ανοιχτά και αν χρησιμοποιούσαν αυτό το μαγικό εργαλείο της επικοινωνίας, δεν θα ήταν πρόβλημα για αυτούς. Δεν μπορώ να τονίσω πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία. Ναι. Και πόσο θάρρος θέλει για να αρχίσουμε να την εξασκούμε. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, η κοινωνία δεν ευνοεί τους επικοινωνιακούς ανθρώπους. Mm-hmm. Τους δίνει μια να πέσουν κάτω, σου λέει μα μην μιλάς εσύ, μην ανοίγεις το στόμα σου, τι είναι αυτά που λες, αυτά δεν λέγονται, τι είναι αυτή η συμπεριφορά, γιατί πας κόντρα στους μεγαλύτερους, γιατί πας κόντρα στους άλλους, πρόσεξε πώς μιλάς στον άντρα σου, πρόσεξε μην του πεις κάτι που θα νιώσει άσχημα, πρόσεξε πώς μιλάς στην πεθερά σου, πρόσεξε πώς μιλάς στους γονείς σου, όλοι αυτοί οι κανόνες, να σεβόμαστε τον ένα, να σεβόμαστε τον άλλον και τελικά καταλήγουμε να μην σεβόμαστε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας. Mm-hmm. Τα μεγαλύτερα προβλήματα επικοινωνίας που τα συναντούμε συνήθως στα ζευγάρια είστε και οφειλικές σχέσεις ή στην οικογένεια. Στον εργασιακό χώρο. Στον εργασιακό. Κοίταξε, τα προβλήματα επικοινωνίας ξεκινούν μέσα από την οικογένεια. Ναι. Όταν δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις και όταν παντρευόμαστε και όταν έχουμε το ζευγάρι μας, τότε αυτόματα μεταφέρουμε τον τρόπο λειτουργίας που είχαμε στην οικογένεια μας και στις ερωτικές μας σχέσεις και στο γάμο μας. Mm-hmm. Άρα μεταφέρεται το έλλειμμα επικοινωνίας από τη μια σχέση στην άλλη. Ο άνθρωπος είναι ένας και λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις σχέσεις. Ακόμη και αν προσπαθεί να λειτουργήσει, αν προσπαθήσει κάποιος να λειτουργήσει διαφορετικά σε μια σχέση από τις υπόλοιπες, η συνήθεια του πώς λειτουργεί καθολικά θα τον καταβάλει. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε μια προσπάθεια εκ των έσω, όσοι θέλουμε να δοκιμάσουμε τα ωφέλη της επικοινωνίας στη ζωή μας και να επιχειρήσουμε πρωτίστως να επικοινωνήσουμε κυρίως με τον εαυτό μας. Παραδεχόμαστε στον εαυτό μας τι πραγματικά νιώθουμε. Παραδεχόμαστε στον εαυτό μας ποια είναι τα αυθεντικά συναισθήματα μας. Τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Πού θα θέλαμε να είμαστε, τι θα θέλουμε να κάνουμε, με ποιους ανθρώπους θέλουμε να έχουμε επαφές και με ποιους ανθρώπους δεν θέλουμε να έχουμε επαφές. Ποιους γουστάρουμε και ποιους δεν γουστάρουμε. Είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Γιατί περισσότεροι από εμάς λέμε ψέματα ακόμη και στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν είμαστε καλά και μας ρωτάνε τι έχεις, τίποτα. Το πιο συχνό επικοινωνιακό ψέμα. Τι έχεις, νιώθει ο άλλος, ο συνομιλητής μας, ότι κάτι μας συμβαίνει. Είμαστε στενοχωρημένοι, είμαστε αγχωμένοι, είμαστε λυπημένοι, θυμωμένοι, φοβισμένοι. Ναι. Δεν το παραδεχόμαστε. Είμαι μια χαρά. Το πιο συχνό ψέμα που λέμε. Και η επικοινωνία πλήττεται πάρα πολύ από τα ψέματα και από τους άδειλους συμβιβασμούς. Δηλαδή τους συμβιβασμούς που κάνουμε μέσα μας χωρίς να συζητήσουμε με το άλλο το πρόσωπο που τον αφορά ή που την αφορά ο συμβιβασμός που κάνουμε για το τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι θεωρούμε ότι είναι ότι εκτιθέμεθα, ότι γινόμαστε ευάλωτοι αν ανοίξουμε το στόμα μας και γνωστοποιήσουμε στο περιβάλλον μας τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας. Στην πραγματικότητα όμως δεν γινόμαστε ευάλωτοι, γινόμαστε πολύ πιο δυνατοί. Γιατί οι άνθρωποι τείνουν να εκτιμούν και να σέβονται τους ανθρώπους που είναι ειλικρινείς και είναι αυθεντική και τίμη. Και ακόμη και αν τους κατηγορήσουν σε κάποια φάση, ακόμη και αν ενοχληθούν από την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους, αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να τους εμπιστεύονται. Ενώ τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν διπλά μηνύματα και μπερδεμένα μηνύματα, νιώθουν άβολα με αυτούς. Mm-hmm. Τεκλά μου, υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε, για παράδειγμα, οι καλλιτέχνες, να εξωτερικεύσουν ίσως κάτι που μπορεί να έχουν μέσα τους, αλλά να μην μπορούν να το βάλουν σε λέξεις. Είσαι της άποψης ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Αν δυσκολευόμαστε προφορικά
να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι, στους οποίους όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις λέξεις Ανδρέα, δηλαδή μπορεί να γράψουμε ένα κείμενο. Πολύ συχνά με τους ανθρώπους στο γραφείο συζητάμε αυτή τη μέθοδο, ότι αν θες να πεις κάποια πράγματα σε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο που δεν τολμάς να τα πεις ή που χάνεις τα λόγια σου αν είναι να τα πεις πρόσωπο με πρόσωπο, ναι, γιατί δεν τα γράφεις. Mm-hmm. Και να τα ξαναγράψεις και να τα ξαναγράψεις και πολλές φορές μέσα από το γράψιμο εκτονωνόμαστε κιόλας, ναι, και μπορούμε να σκίσουμε το χαρτί, να γράψουμε ένα άλλο χαρτί μέχρι να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και μέσα από αυτή τη διεργασία και εμείς να δουλέψουμε τα συναισθήματα μας. Μπορούμε να γράψουμε ένα γραπτογράμμα, μπορούμε να γράψουμε ένα email, μπορούμε να βιντεοσκοπήσουμε ένα βίντεο, το οποίο πάλι να το σβήσουμε και να το ξαναγράψουμε, να το σβήσουμε και να το ξαναγράψουμε προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη διατύπωση αυτών που θέλουμε να πούμε. Η τεχνολογία μας δίνει πάρα πολλούς τρόπους. Άρα, ουσιαστικά, Θέκλα, αυτό που χρειάζεται είναι να γίνει πρώτα δουλειά με τον εαυτό μας. Και αυτό που θέλω λίγο για να βοηθήσουμε και τον κόσμο που μας βλέπει, πώς γίνεται αυτή η δουλειά με τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, εμένα με βοηθάνε πάρα πολύ τα βιβλία που έχουν να κάνουν με επικοινωνία. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια τα βιβλία που έχω διαβάσει πραγματικά με έχουν βοηθήσει πολύ. Κάποιον άλλο άνθρωπο όμως ίσως να το βοηθάει κάτι άλλο. Υπάρχουν πληθώρα ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων ή βιβλίων αυτοβελτίωσης, τα οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε έναν άνθρωπο που έχει όρεξη και διάθεση να μάθει και να εξελιχθεί. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές πηγές πληροφόρησης, πιο εύκολες από τα βιβλία. Υπάρχουν τα πάρα πολλά podcasts, εκπομπές, ηχητικές εκπομπές, τα podcast, τα οποία μπορεί να τα βρει κάποιος σε διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο, που μπορεί κάποιος να ακούει τέτοια ηχητικά κείμενα που μπορεί να είναι συζήτηση μεταξύ ενός δημοσιογράφου ή ενός παρουσιαστή και ενός ειδικού που φιλοξενεί. Καλή ώρα αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Αυτό που κάνουμε εμείς το παρακολουθεί ο κόσμος και μπορεί να είναι βοηθητικό, ή μετά μπορεί να το βρει σε μια άλλη πλατφόρμα και αυτή η συζήτηση να είναι βοηθητική. Υπάρχουν και βίντεο εκπομπών ή βίντεο αυτοβελτίωσης, που υπάρχουν πληθώρα τέτοιο βίντεο και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε κάποιες ομάδες ψυχοθεραπείας ή ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, που αυτή την περίοδο, λόγω της πανδημίας, πολλές από αυτές γίνονται και διαδικτυακά. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες στις οποίες συμμετέχει κάποιος με αμοιβή, που μπορεί να τις διευθύνουν 2 ή 3 ψυχολόγοι και να έχει, ξέρω εγώ, 10-15 άτομα που να συμμετέχουν στην ομάδα και να κάνουν μαθήματα επικοινωνίας μέσα σε αυτή την ομάδα, για παράδειγμα. Ναι. Επίσης υπάρχουν και ψυχοθεραπευτικές ομάδες, στις οποίες έχει 1 ή 2 ψυχολόγους κάθε φορά, που οι άνθρωποι συνδέονται θεραπευτικά μεταξύ τους προκειμένου να βοηθηθούν και να εξελίξουν την επικοινωνία. Mm. Και επίσης, για μένα είναι πολύ σημαντικό να εξασκούμε όχι μόνο το μυαλό μας, αλλά και το σώμα μας. Ένα συνδυασμό όλων αυτών που είπαμε, μπορεί κάποιο να έχει ακουστικά στο κεφάλι του, να ακούει ένα ωφέλιμο ηχητικό και ταυτόχρονα να ασκείται έξω στη φύση. Μέσω της γυμναστικής να νιώθει ευεξία και να καλυτερεύει τη σχέση του και με τον εαυτό του και μέσω της επαφής με τη φύση να ανανεώνεται επίσης. Ναι. Δηλαδή η δουλειά που κάνουμε με τον εαυτό μας, η δουλειά που έχει να κάνει με την αυτοβελτίωση, μπορεί να είναι και εσωτερική και εξωτερική. Mm-hmm. Και οφείλουμε να δώσουμε αυτό το χρόνο στον εαυτό μας όλοι μας. Ναι. Γιατί συνήθως όταν είμαστε μέσα σε μια σχέση θεωρούμε ότι η προτεραιότητα μας είναι η σχέση μας και πρέπει να κάνουμε συνεχώς πράγματα με το τέρι μας και παραμελούμε τον εαυτό μας. Ναι. Τώρα, στα ζευγάρια στα οποία παρατηρείται δυσκολία στην επικοινωνία και ο ένας από τους δύο δεν είναι διαθέσιμος να κάνει κάποια αλλαγή, εκεί ίσως να χρειαστούν τη βοήθεια ειδικού. Μάλιστα. Να μην χωρίσουν. Εγώ θα έλεγα να χωρίσουν. Όχι, να συμβουλευτούν πρώτα. Αλέξανδρε μου, κοίταξε, οι σχέσεις είναι πολύτιμες. Ναι. Οι υγιείς σχέσεις, mm-hmm, οι αυθεντικές σχέσεις είναι πολύτιμες και πρέπει να εξαντλούμε κάθε περιθώριο βελτίωσης προτού να αποφασίσουμε τον χωρισμό. Αν και σε περιπτώσεις τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα όρια, ο χωρισμός είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Δεν είμαστε εναντίον, mm-hmm, του χωρισμού, αλλά δεν μπορούμε να πετάμε τις σχέσεις μας τόσο εύκολα, ενώ θα μπορούσαμε να τις επιλύσουμε χρησιμοποιώντας την επικοινωνία. Ναι. Είσαι και πολύ νέος. Όσο μεγαλώνεις, είναι πιο δύσκολο να βρεις καλούς ανθρώπους. Σίγουρα. που να μην είναι απασχολημένοι σε άλλες φιλίες, σε άλλες σχέσεις και να ασχοληθούν μαζί σου. Ακριβώς. Άρα ναι, νομίζω η επικοινωνία είναι απαραίτητη τελικά, Θέκλα μου.
Εγώ θα πω ότι έτσι κλείνοντας ότι η επικοινωνία είναι λιτρωτική, θα έλεγα, διότι πολλές φορές χάνουμε την επικοινωνία γιατί είτε συσσωρεύονται προβλήματα, είτε καθημερινά θέματα που προκύπτουν, δεν μιλάμε εύκολα, μαζεύονται όλα αυτά και στο τέλος καταπιέζουμε τα συναισθήματα μας και αυτά που θέλουμε να πούμε. Ενώ όταν μιλάμε, με βγαίνει απάντοτε και με το σωστό τρόπο, είναι λύτρωση. Και τη στιγμή που συμβαίνει κάτι. Και νιώθεις και αληθινός και δεν ψεύδεσαι στον ίδιο σου τον εαυτό. Το πιο δύσκολο είναι να λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό και να ακυρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Και επίσης μέσω της επικοινωνίας επιτυχάνεται και η οριοθέτηση. Το να βάλουμε όρια στους άλλους, να γνωρίσουμε τα όρια μας και να γνωστοποιήσουμε τα όρια μας στους άλλους, το οποίο μας ελευθερώνει. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχω συναντήσει περιστατικά στα οποία αυτό που είπε ο Αλέξανδρος προηγουμένως, δεν επικοινωνούμε, δεν τα βρίσκουμε, χωρίζουμε. Άνθρωποι οι οποίοι διέλυσαν κάποιες σχέσεις χωρίς να προσπαθήσουν αρκετά και όταν έκαναν τις επόμενες σχέσεις, έφτασαν να λένε που ήταν πολύ καλύτερη η προηγούμενη μου σχέση και τώρα πάλι δεν επικοινωνούμε και έχει και κάποια κουσούρια ο νέος άνθρωπος που προηγούμενος δεν τα είχε. Ναι, προηγούμενος δεν τα είχε. Δηλαδή, γιατί στην ουσία η δυσκολία στην επικοινωνία ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Ναι. Κουβαλούμε μέσα μας τους εσωτερικούς μας δαίμονες, τους οποίους θα τους επιδείξουμε σε κάθε καινούργια κατάσταση. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι μέσα από την οικογένεια μαθαίνουμε να είμαστε επικοινωνιακοί ή όχι και μετά το μεταφέρουμε αυτό και στις επόμενες σχέσεις μας. Όταν θα βρεις έναν άλλον άνθρωπο, ο άλλος θα είναι άλλος άνθρωπος. Εσύ όμως δεν γίνεσαι άλλος, ένας αυτός που είσαι πριν. Οπότε αν δεν βελτιώσεις τον εαυτό σου τώρα, θα το κουβαλάς μαζί σου αυτό τον εαυτό και θα σου δημιουργεί προβλήματα και στο μέλλον. Μάλιστα. Δεν μιλάω για σένα, Αλέξανδρε, μιλάω γενικά. Ναι, ξέρω. Κατάλαβα. Δεν κλάμα, αγαπημένη. Λέω Καβάφης, όπου και αν πας, η πόλη θα σε ακολουθεί. Δεν κλάμα, αγαπημένη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και θα τα πούμε και από κοντά σύντομα. Βεβαίως, βεβαίως. Έκπληξη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιγιά πολλά. Γεια σου, Καλή συνέχεια.